του κυρίου Καμένου και τον ακολουθούσε σε επίσημες συναντήσεις, επιχείρησε να σας δωροδοκίσει. Πώς σας πλησίασε? Και τον οποίο ο κύριος Καμένος τον είχε γνωρίσει από τη Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Είχε μεσολαβήσει για τη διελεύκαση το CDS, γιατί διετέλεσε και επίσης σύμβουλος του Γεώργιου Παπανδρέου. Και είχε έρθει για κάποιο διάστημα στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κάποια στιγμή ζήτησε κάποιες εκδουλεύσεις, δεν του τις έκανε ο πρόεδρος και αποφάσισε κάποια στιγμή να φύγει. Εσάς πώς σας πλησίασε προσωπικά, έτσι? Είχαμε διατηρήσει κάποιες επαφές, εγώ δεν ήξερα το ιστορικό του, απλώς είχαμε διατηρήσει κάποιες φιλικές σχέσεις, μιλάγαμε για θέματα οικονομίας. Είχαμε διατηρήσει από καιρό εις καιρόν κάποιες συναντήσεις έτσι, αραιά και που έλεγα βρισκόμαστε, συζητάγαμε οικονομικά θέματα, καμία σχέση και κάποια στιγμή με πλησίασε για το γεγονός. Πώς ήξερε ότι είχατε ένα δάνειο προς διακανονισμό? Είχαμε μιλήσει γιατί το ήξερε από πέρυσι, ήξερε ότι τις οικονομικές δυσκολίες, ήξερε την οικονομική κατάσταση. Του είχα πει ότι έχω ένα δάνειο με το σπίτι. Του είχα ζητήσει, γιατί κάποια στιγμή είχε πάει σύμβουλος στην τράπεζα την οποία έχω το δάνειο, και του είχα πει αν μπορούμε να υπάρξει μια ελάφρυνση της δόσης κανονικά, το οποίο δεν το έκανε. Και πότε το είχατε κάνει αυτό, εννοείται παλιότερα? Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι. Πείτε μας τώρα πώς ακριβώς έγινε για την πρώτη συνάντηση. Κοιτάξτε, η πρώτη συνάντηση ήταν. Είχε γίνει στον αέρα μια συζήτηση, την οποία εγώ θεώρησα αστεία και μάλιστα του απάντησα και αστεία στα λεγόμενά του. Όταν λέτε λέει, στον αέρα, κύριε Χαϊκάλη, τι? Δηλαδή, στο πόδι κουβεντιάσαμε και λέγαμε θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και κοίταξε μήπως υπάρχει και κάποια ευκαιρία να πάρει κάποια χρήματα. Του λέω αυτά που. Με τι του λέω ποσά υπάρχουν, μου λέει είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια, του λέω εγώ με φίρμα θα πάρω 4. Πόσα, κύριε αστεία, Χαϊκάλη, δηλαδή, πότε έγινε αυτό? Αυτό έγινε πριν από καιρό, πολύ πριν. Πόσο καιρό? Οκτώβριο μήνα. Οκτώβριο μήνα. Οκτώβριο μήνα ήταν η πρώτη επαφή στον αέρα αυτή που είπατε. Που ναι, σας είπε ότι να πάρει 10 εκατομμύρια. Το θεώρησα αστείο. Μετά με ρώταγε γενικά τι βλέπουν τα πράγματα. Του έχουμε πει ότι έχουμε πάρει μια απόφαση ότι δεν ψηφίζουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή ήρθε πρώτη του μηνός, 1η Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Μου λέει είναι επίγοντας εδώ, μου λέει είναι πάρα πολύ επίγοντα, πολύ σοβαρό, είναι πολύ χαρμόσυνο το γεγονός αυτό που θα σου πω. Δίνουμε ραντεβού προς το Σύριο μπροστά στην πλατεία Συντάγματος. Του λέω πες μου τι θέλεις γιατί πάω για γύρισμα. Μου λέει έχω αυτή τη στιγμή, μου λέει τρόπος του λέγει το πακέτο, σκέψου το, δεν σου ζητάω απάντηση τώρα, ότι να πάρεις ένα πακέτο για να προχωρήσουμε στην ψήφιση, για την ψήφιση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του λέω μου κάνεις πλάκα, μου κάνεις πλάκα, όχι μου λέει μιλάω σοβαρά, του λέω δεν θα πάμε ξύλο, άστα αυτά τα πράγματα, δεν συμβαίνουν, δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Αυτά στο όρθι στην πλατεία Συντάγματος. Στο πόδι. Και ξαφνικά μου λέει δεν σου ζητάω απάντηση, σκέψου το και θα τα πούμε αύριο, μου λέει δίνουμε ραντεβού. Αμέσως φεύγοντας, εγώ ενημερώνω τον πρόεδρο και του λέω: εδώ πέρα υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση, η οποία δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Αποφασίζουμε λοιπόν το πρωί της επόμενης μέρας, στις 2 του μηνός, να κάνουμε μια συνάντηση, τον ενημερώνω και μου λέει να πας να δεις τι πρόκειται να γίνει. Κύριε Χαϊκάλη, του περίσευαν τόσο μεγάλο ποσό? Εσείς δηλαδή το ρωτήσατε για ποιον ενεργούσε? Αυτά τα χρήματα θα σας παρακαλούσα πολύ, γιατί δεν είναι κάθε άτομο που πλησιάζει, δεν είναι δικά του τα λεφτά, προς Θεού. Αυτά τα λεφτά από κάπου είναι. Επειδή θα ακούσετε τους διαλόγους, όταν ακούσετε τους διαλόγους, τότε μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Σας είπε για ποιον ενεργούσε? Βεβαίως και έχει πει, αλλά δεν μπορούμε να το πει. Το ξέρετε εσείς. Δεν λέω να μου το πείτε τώρα, το ξέρετε εσείς όμως. Ναι. Ποιος είναι πολιτικό πρόσωπο? Ενεργούσε για λόγα. Μου ανέφερε και πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Πολύ υψηλό. Και μου ανέφερε επίσης και κάποιο όνομα τραπεζίτη. Αυτό όμως δηλαδή δεν μπορεί... αυτός εμφανίστηκε ενεργώντας εξ ονόματος τραπεζίτη. Μάλιστα. Αλλά με φιλικές επαφές με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο. Συγγνώμη, τι με τον Πρωθυπουργό έγινε? Είχε σχέση με τον Πρωθυπουργό? Ναι, αναφέρονται μέσα. Ο τραπεζίτης στο πολιτικό πρόσωπο. Αναφέρεται και στο πολιτικό πρόσωπο στον Πρωθυπουργό, αναφέρεται και και στο τραπεζίτη. Αλλά. Τι εννοείται δηλαδή, αναφέρεται και στον Πρωθυπουργό? Ότι για ποιον λειτουργεί εκ μέρους πιανού λειτουργεί. Δηλαδή, σας είπε λειτουργεί εκ μέρους του Πρωθυπουργού και ενός τραπεζίτη. Ναι. Μάλιστα. Απλούστατα. Θα σας πω τώρα, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό για μας, το οποίο είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Εμείς δεν ερχόμαστε να κατηγορήσουμε, ούτε να κάνουμε κραυγές εναντίον κανενός. Ούτε τραπεζικών κύκλων, ούτε επιχειρηματικών κύκλων, ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε των κυβερνητικών κανενών. Μόλις τώρα είπατε ότι ενεργούσε εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Σας είπα τι υπάρχει μέσα στο τέτοιο. Στο βίντεο, στο διάλογο που υπάρχει. Εννοείται ότι αυτό έχει καταγραφεί, δηλαδή υπάρχει. Με ρωτάτε αυτό. Κάτι και σας απαντώ. Ναι. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς δεν καταγγέλνουμε αυτό, εμείς κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Αυτή τη διαδικασία
Αυτή τη διαδικασία λοιπόν, η οποία αναφέρεται μέσα και ο τρόπος που θα γίνει, για ποιον εκπροσωπεί, γιατί κάνει αυτές τις κινήσεις, θα είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Βεβαίως. Όταν θα βγουν οι διάλογοι και θα μας πει. Ασφαλώς. Μπορεί, μπορεί να μην ισχύει κανένα από αυτά. Έχω δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις να καταλάβω λίγο τη διαδικασία. Μα αυτό ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου η κατάσταση. Μίλησατε το ίδιο βράδυ με τον κύριο Καμένο. Με άλλον μιλήσατε, ενημερώθηκε άλλος πολιτικός πλην του κυρίου Καμένου. Άλλο πολιτικό πρόσωπο, όχι. Όχι. Συνεπώς το ξέρατε. Συνεπώς το ξέρατε μόνο εσείς και ο κύριος Καμένος. Ναι. Η ασφάλεια πότε ενημερώθηκε? Η ασφάλεια ενημερώθηκε μετά το δεύτερο, όταν πήγα στην πρώτη μάλλον, στην πρώτη κατάθεση που έκανα του υλικού που είχα στην εισαγγελία. Το οποίο έγινε πότε αυτό, αν επιτρέπετε? Στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, το Σάββατο βράδυ. Μάλιστα. Και μετά? Και μετά έγινε επαφή της εισαγγελίας με τη ΓΑΔΑ, με τη διοίκηση, τη δίωξη, και είπανε με τον κύριο Παναγιώτη Στάθη, και είπαν ότι θα ακολουθεί μια διαδικασία περιμένοντας και τη δεύτερη συνάντηση που θα γίνουμε για να έχουμε και καινούργιο υλικό. Έγινε η δεύτερη συνάντηση. Έγινε η δεύτερη και μαγνητοσκοπήθηκε. Μετά τη δεύτερη, λοιπόν, πήγα και το δεύτερο υλικό. Μάλιστα. Και μετά είπαμε ότι θα γίνει συνάντηση στο σπίτι. Θα τους πω λοιπόν ότι. Αυτή που δεν ήρθε τελικά. Η συνάντηση παγίδα ουσιαστικά μας λέτε. Αμέσως λοιπόν με τους 4 αστυνομικούς που ήταν στο σπίτι μου και περιμένανε, και με το διοικητή της δίωξης, επήγαμε στη ΓΑΔΑ, όπου έκανα κατάθεση, έδωσα το όνομα και τα στοιχεία αυτά που τα ψάξαμε εκείνη την ώρα και τα βρήκαμε, γιατί δεν είχα ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Και αμέσως είπα εγώ ότι θα υπάρχει δίωξη. Να κάνω μια ερώτηση. Αφού σας λέει ότι θα τα πούμε μετά τις γιορτές, πώς είναι δυνατόν να πείτε μετά τις γιορτές για κάτι που θα συμβεί πρώτων εορτών και που θα πάρετε χρήματα? Όχι, κύριε Πεντεντέρη, όχι. Δεν λέει αυτό. Αυτό έγινε μετά, εγώ την ώρα που τον περιμέναμε στο σπίτι, στις 6 και 12, ήταν στις 6 το ραντεβού. 6 και 12 με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έχω ένα οικογενειακό πρόβλημα, δεν θα γίνει σε αυστηρό ύφος, ξέχνα το, δεν συμβαίνει τίποτα, θα τα πούμε μετά την πρωτοχρονιά, και μου κλείνει το τηλέφωνο. Μάλιστα. Εκεί ενημερώνω τους αστυνομικούς ότι. Και υποψιαστήκατε ότι κάτι άλλαξε, υποθέτω. Όχι, με. Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Πληροφορήθηκα από την Βουλή. Γιάννη, πριν πάμε σε αυτό, έχουμε μια αντίδραση από το πρόσωπο που καταγγέλλεται εσείς ως μεσάζοντα, ο οποίος λέει ότι με εμπλέκουν σε δόλια πολιτικά σενάρια και επίσης με πρωταγωνιστεί έναν έμπειρο κωμικό. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλεται ότι εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, και είναι γραπτή δήλωση που έχει κάνει, όπως με ενημερώνουν. Πολύ ωραία. Εσείς εγώ τι απαντάτε τώρα? Να σας πω κάτι. Να βγουν οι διάλογοι στον αέρα και να δούμε πώς εμπλέκω εγώ τον άνθρωπο αυτό και πώς εκείνος προσπάθησε να με εμπλέξει. Πληροφορούμε, κύριε Χαϊκάλη, από τη Βουλή ότι το υλικό που παραδόθηκε στη Βουλή για να πάει στους πολιτικούς αρχηγούς είναι μονταρισμένο. Είναι αλήθεια? Όχι, δεν είναι μονταρισμένο. Απλώς είναι μικρό δείγμα ολόκληρη ιστορία. Γιατί διαβάζω την κυρία, τη συνάδελφό σας, την κυρία Κόλια Τσαρούχα. Ναι, η κυρία Κόλια. Η οποία λέει ότι το φτιάξαμε, λέει, για να είναι πιο χαριτωμένο και να είναι πιο εύκολο. Όχι. Είναι από άλλη συνάντηση λένε ότι είναι η εικόνα και από άλλη ο ήχος, κύριε Χαϊκάλη. Πώς δεν είναι μονταρισμένο? Δεν εννοώ μονταρισμένο τον ανώμονα. Γι' αυτό σας είπα. Τα στοιχεία είναι λάθος, δεν κατάλαβε τεχνικά τους όρους η κυρία Κόλια. Δηλαδή, εξηγήστε μας. Γιατί υπήρχε άλλο κράτα και τον ήχο, άλλο κράτα και την εικόνα. Αυτό λοιπόν το δέσαμε. Όχι. Εδώ οι πληροφορίες πάντως που έχουν φτάσει σε εμάς είναι ότι η εικόνα είναι από την πρώτη συνάντηση και ο ήχος είναι από τη συνάντηση που ακολούθησε, τη δεύτερη. Δεν είναι δηλαδή από την ίδια. Σας είπα, έχουμε πάρει λοιπόν, υπάρχει το πρώτο κομμάτι του ήχου που τα λοιπά έχουμε βάλει, δεν μπορούμε να το βάλουμε, είναι στη δικαιοσύνη και τα δύο αρχεία είναι στη δικαιοσύνη, δεν θέλουμε να το βάλουμε γιατί δεν θέλουμε να κυκλοφορήσει αυτός ο διάλογος αυτή τη στιγμή, θα τον ακούσετε, διότι αν τον ακούσετε θα γίνει το μοντάζ. Το μοντάζ ποιος το έκανε, κύριε Χαϊκάλη? Δεν είναι μοντάζ. Αυτό την αποκοπή, είπατε ότι δώσετε ένα μικρό δείγμα. Ποιος το επέλεξε αυτό το μικρό δείγμα και το έφτιαξε? Αυτό το δείγμα της εικόνας που υπάρχει και του. Και του δεν υπάρχει. Δεν αφήνει κανένα. Θα στείλουμε όλο αυτό το πράγμα έτσι, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Λοιπόν, η δικαιοσύνη ελπίζουμε να δράσει γρήγορα και όχι γιατί αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να μένει μετέωρη και ελπίζουμε η δικαιοσύνη, εύχομαι δηλαδή, και νομίζω συμφωνούμε όλοι να πάει όσο γρηγορότερα γίνεται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Χαϊκάλη. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.